Σοκράτη, τόση προσπάθεια πήγε χαμένη σήμερα. Εντάξει. Είναι... πιστεύω ότι σήμερα τα είχαμε όλα, δηλαδή σε σχέση με άλλες φορές παίξαμε πολύ καλύτερο ποδόσφαιρο. Είχαμε γύρω στις 5-6 πάρα πολύ καλές ευκαιρίες, αλλά δεν μπορέσαμε πάλι να βάλουμε γκολ. Και η άλλη ομάδα σε ουσιαστικά μία ή δύο ευκαιρίες έβαλε 3 γκολ. Γιατί χάσαμε? Χάσαμε γιατί όταν οι άλλοι μας βάζουν γκολ, τρώμε ένα γκολ στα πρώτα λεπτά και μετά έχουμε δύο κλασικές ευκαιρίες και δεν μπορούμε να σκοράρουμε. Είναι φυσιολογικό. Άμα δεν βάλουμε γκολ, ξέρουμε και εμείς οι ίδιοι ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Όλοι περίμεναν την περίφημη Κολομβία με τους 45.000 κόσμο να μας στριμώξει στα σκηνιά. Αλλά η Ελλάδα είχε την μπάλα και η Κολομβία ήταν αυτή που προσπαθούσε να αποφύγει την Ελλάδα. Ναι, μα όπως είδαμε και στο πρώτο ημίχρονο, είχαμε πολύ μεγαλύτερη κατοχή από την Κολομβία. Πολύ καλύτερες ευκαιρίες από την Κολομβία. Αλλά καμιά φορά το ποδόσφαιρο είναι και έτσι. Υπάρχει ευθύνη της ομάδας των παικτών ή απλά ήταν ατυχία? Εντάξει, πάντα υπάρχει ευθύνη. Όταν χάνουμε το παιχνίδι, όταν χάνει αυτή η ομάδα, πάντα υπάρχει ευθύνη. Πρέπει να δούμε τα λάθη μας, πρέπει να βελτιωθούμε. Αλλά πιστεύω ότι όπως και στην πρεμιέρα του Euro, έτσι και τώρα, η ατυχία έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, ευχαριστώ.